Πάμε σε αυτό το σημείο να δώσουμε έτσι τα πρώτα στοιχεία από την απόψινή δημοσιογραφική έρευνα. Θα δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η συνάδελφος η Γεωργία η Μακάγη. Μιλάμε για ένα ρεκόρ 20ετίας όσον αφορά τα αριθμητικά δεδομένα που έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τα φράγματα, τις λιμνοδοξαμενές, αλλά και όλα αυτά τα έργα τα οποία αναπτύσσονται ή θα αναπτυχθούν για να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Καμπανάκι για τη λειψιδρία από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία κάνει λόγο για τη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 χρόνων, με φόντο τη δραματική μείωση των ποσοτήτων νερού στα φράγματα στο νομό Ηρακλείου, καθώς και την κάθετη πτώση νερού στις γεωτρήσεις σε Βιάνο και Μεσαρά. Σύμφωνα με την κυρία Μαρτίνου, γεωτρήσεις στην περιοχή της Μεσαράς έχουν πέσει 30 μέτρα κάτω. Φέτος η στάθμες είναι πιο χαμηλά ακόμα και από εκείνη την περίοδο του 2017-18 που είχαμε μία σειρά από τρία ξηρά υδρολογικά έτη. Φαίνεται ότι έχουν γίνει υπεραντλήσεις λοιπόν και έτσι σε σημεία όπως η Μεσαρά αλλά και η Βιάνος είμαστε σε κρίσιμο στάδιο. Υπάρχουν περιοχές στη Μεσαρά όπου η πτώση στάθμης είναι της τάξης των 30 μέτρων. Τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Βιάνο εξαιτίας των μειωμένων βροχοπτώσεων κατά 30% σε σχέση με το 2023, οπότε ήταν μια κακή υδρολογική χρονιά, περιέγραψε ο Παύλος Μπαριτάκης. Ευχαριστούμε την προσοχή όλων των αγροτών, των παραγωγών μας να είναι προσεκτικοί με την κατανάλωση του νερού. Συστήνουμε άρδευση με σταγόνες. Ο σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι και κυρίως οι πολίτες, οι καταναλωτές, ότι τα αποθέματα δυστυχώς δεν είναι απεριόριστα. Η πτώση του υδροφόρου ορίζοντας την περιοχή της άρδευσης είναι πάνω από 10 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν αυτό το νερό δεν το προσέξουμε, αν το χάσουμε, ουσιαστικά δεν υπάρχει ζωή στην περιοχή. Οι δραματικές συνέπειες της λειψιδρίας βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Ελγό Δήμητρα με στόχο τη λήψη μέτρων για να μπει φρένο στην οποιαδήποτε σπατάλη νερού, όπως και να εφαρμοστούν ορθές γεωργικές πρακτικές στην άρδευση. Επομένως, αυτό που συζητήθηκε είναι ότι χρειάζονται κάποια γρήγορση από τους ΤΟΕΒ. Τα φράγματα, όπως είναι γνωστό, είναι στα χαμηλότερα τους επίπεδα. Χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών σίγουρα. Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, είμαστε στην πορτοκαλί ζώνη. Σημαίνει ευθύνη όλων, ειδικά των παραγωγών. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα να βάλουμε ένα πρόστιμο. Αν εμείς κάνουμε υπερκατανάλωση και χάσαμε τη γεώτρηση, το πρόστιμο δεν λέει τίποτα. Δεν θα έχουμε νερό. Άρδευση με σταγόνες και φρένο στη χρήση νερού ίδρευσης για πλήσιμο αυλών, κοινόχρηστων χώρων και όχι μόνο, τα μέτρα που εφαρμόζονται και στον Δήμο Γόρτινας. Και όλα βέβαια αυτά που κουβεντιάζουμε έχουν να κάνουν πόσο παρατεταμένο θα είναι το φαινόμενο της ανομβρίας τα επόμενα χρόνια στην Κρήτη. Γιατί αν το φαινόμενο πάει πολύ μακριά, να ξέρετε ότι πάμε σε ερημοποίηση του νησιού. Και εμείς εδώ το έχουμε ζήσει. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε πώς θα μπορέσουμε με αυτό το αγαθό το οποίο δεν είναι σε επάρκεια να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Μέτρα για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού, όπως και για την ορθολογική χρήση στην άρδευση, λαμβάνει και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Εμάς οι γεωτρήσεις τώρα αντλούν κανονικά. Αλλά επειδή τα νερά ήταν φέτο λίγα, πρέπει να σεβαστούμε την κατάσταση ως έχει, να μην κάνουμε υπερκατανάλωση στα. Είτε είναι κήπος αυτό, είτε είναι αυτοκίνητο να το πλύνουμε, είτε όλα αυτά. Πρέπει να τα προσέξουμε για να μην μείνουμε προεκπλήξεων τον Αύγουστο. Για τα τεράστια ενεργειακά κόστη, η ΤΟΕΒ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου τονίζουν την ανάγκη δρομολόγησης των αναγκαίων έργων. Ζήτησαν κάποιο χώρο, στον ενεργειακό χώρο, δηλαδή κάποια έργα, απέργα, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά για παράδειγμα, που θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος στο ενεργειακό για τις αντλήσεις που κάνουν από τις γεωτρήσεις τους. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχουν έρθει ήδη κάποια μηνύματα και χαίρομαι που υπάρχει ενδιαφέρον με το καλημέρα της εκπομπής, ώρα εχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, δασκαλάκης@crete.gr το mail της εκπομπής και 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα δώσω λίγο τροφή για σχόλια, κύριοι. Να πω στους τηλεθεατές ότι στο επόμενο μέρος θα προσθέσουμε στη συζήτηση τον μετεωρολόγο και αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας στα Χανιά, τον κύριο Μανώλη Λέκα, αλλά και τον δήμαρχο Ανογείων, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Πάμε να δούμε ποια είναι η πρόσφατη εικόνα, η σημερινή εικόνα στα φράγματα. Και βλέπουμε το φράγμα αποσελέμει. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο,
κύριε Νίνο, είναι μία εικόνα. Να πούμε ότι είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση από αυτή που βλέπουμε. Αυτό είναι σε βάθος 20 ημερών ή ενός μήνα. Σήμερα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα σε ένα από τα πιο σημαντικά φράγματα της Κρήτης. Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι ακόμα και με αυτή την κατάσταση είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Για μας που υπολογίζουμε την ποσότητα του νερού που υπάρχει στο φράγμα, η οποία είναι περίπου στα 6,6 εκατομμύρια κυβικά σήμερα που μιλάμε, δηλαδή περίπου 26% πληρότητα του ταμιευτήρα, δεν είναι ευχάριστη η εικόνα. Προφανέστατα θα τηρηθεί στο ακύρεο συμφωνία η οποία έχει γίνει σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, για τις ποσότητες δηλαδή που θα λάβει κάθε περιοχή, και σε αυτό θα είμαστε απόλυτα τυπικοί, όπως έχουμε πράξει και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε και η ΔΕΗ, οι αντίστοιχες ΔΕΗ, να μπορούν να είναι συνεπείς με το σχεδιασμό που έχουν κάνει, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του καλοκαιριού. Πάμε να δούμε την επόμενη εικόνα από ένα ακόμα κριτικό φράγμα, να με βοηθήσει. Είναι το φράγμα της Φανερωμένης. Και είναι αυτή η εικόνα. Να πω καταρχήν ότι σε επίπεδο Κρήτης, το μοναδικό φράγμα που είναι ένα βήμα πριν την υπερχείληση, είναι το φράγμα των ποταμών στο Ρέθυμνο, που κάπως σώζει την κατάσταση. Κύριε Μπαριτάκη, το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, η κατάσταση, κύριε Δασκαλάκη, είναι πολύ δύσκολη. Βλέπουμε για τα επιφανειακά νερά που έχουν συλλεχθεί στα φράγματα, η εικόνα των φραγμάτων, ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να αντέξουν τη θερινή περίοδο. Αλλά το ίδιο σημαίνει και με τα επόγεια νερά, όπου ο υδροφόρος ορίζοντας έχει πέσει πάρα πολύ. Αντλούμε συνέχεια, δεν έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία δύο χρόνια, με αποτέλεσμα η υποχώρηση να μας ανησυχεί όλους. Διότι αν έχουμε υφαλμύρωση του υδροφόρου ορίζοντα, καταλαβαίνετε ότι έχουμε χάσει τα πάντα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται προσοχή και πάνω απ' όλα οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι ίδιοι οι καλλιεργητές να καταλάβουν τη δυσκολία και να προσαρμοστούν με τις συνθήκες και να ακούν τις οδηγίες των ειδικών για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα αποθέματα του νερού που έχουμε σήμερα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Λοιπόν, είναι το φράγμα του Πλατή Ποταμού. Να πούμε ότι έγινε και η συνάντηση, κύριε Νίνο. Ποταμών, συγγνώμη, να έχετε. Μακάρι είναι το φράγμα των ποταμών μακάρι αυτό. Μακάρι να το είχαμε το φράγμα. Ναι, το φράγμα του Πλατή Ποταμού είναι υποκατασκευή, είναι υπομελέτη. Είναι το μοναδικό φράγμα και έρχομαι σε εσάς, κύριε Νίνο, επειδή είστε και από το Ρέθυμνο. Είναι το μοναδικό φράγμα που υπερχείλησε. Ναι. Κοιτάξτε, το υδρολογικά το συγκεκριμένο φράγμα έχει άριστη συμπεριφορά. Από την πρώτη μέρα κατασκευής του, έμφραξης και λειτουργίας του, είναι ευχάριστο το ότι υπάρχει ποσότητα νερού η οποία κάθε χρόνο υπερχειλίζει το φράγμα. Έχουμε και την οψιόν με κάποιες επεμβάσεις που έχουμε δρομολογήσει σαν Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης κατά τη διάρκεια κατασκευής του υβριδικού σταθμού να επισκευάσουμε, αν θέλετε, να τροποποιήσουμε ή να πιάσουμε μία απώλεια που έχουμε στην ουρά του φράγματος, στο Αποστολόρεμα, το οποίο υπολογίζουμε ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα ακόμα 10 εκατομμυρίων κυβικών ετησίως για αποταμίευση, για ταμίευση νερού. Θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο φράγμα, ακόμα και με το πλέγμα, όλο το πλαίσιο αυτών των λειτουργιών που έχουμε δρομολογήσει τα επόμενα χρόνια, δηλαδή με το δηληστήριο του Ρεθύμνου, με τον αγωγό επέκταση προς το Μελοπόταμο, αλλά και τη λειτουργία του υβριδικού, πάλι και την αγροτική βέβαια χρήση του για άρδρευση, που υπολογίζουμε ότι θα δρεύουμε περίπου 35.000 στρέμματα μόνο στο νομό Ρεθύμνου, θεωρούμε ότι θα υπαρκεί το νερό για όλο αυτό το σχεδιασμό. Αυτό δείχνουν δηλαδή τα υδρολογικά στοιχεία. Δηλαδή, καλύπτει τις ανάγκες της περιφερειακής ενότητας του Ρεθύμνου, το φράγμα των ποταμών ή ένα μεγάλο μέρος των αναγκών. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Κλάδο, θέλω λίγο το σχόλιο σας και εσείς ως δήμαρχος από την περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Είναι σημαντικό ότι για το Ρέθυμνο υπάρχει ένα φράγμα που υπερχείλησε. Άρα αυτό δημιουργεί ένα σχεδιασμό με μεγαλύτερη άνεση για έναν δήμαρχο που θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λειψίδριας, όταν κοντά στην περιοχή του υπάρχει αυτό το φράγμα. Ναι, κύριε Δασκαλάκη. Για μας είναι πολύ σημαντικό το φράγμα των ποταμών που είναι κοντά μας. Προχωρούμε ήδη στην ολοκλήρωση της μελέτης για το φράγμα των ποταμών. Σε συνεργασία με τον ΟΑΚ, που θα αδρεύει τη βόρεια πλευρά του Δήμου Μηλοποτάμου. Όλη τη βόρεια πλευρά. Δηλαδή, Αγγελιανά, Πέραμα, Σκεπαστή, Ρουμελή, Αχλαδές, Ιρπηδιανά.
όλος ο παιδινός Μυλοπόταμος. Όλο ουσιαστικά το βόρειο κομμάτι του Δήμου, ναι, που είναι το... και τα μεγαλύτερα χωριά της περιοχής. Ναι, εκεί. Και τα πιο παιδινά, τα πιο Μάλιστα. παραγωγικά. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Λοιπόν, αυτό είναι εικόνες από το φράγμα της Πλαγιώτισσας. Είναι από το αρχείο μας. Κύριε Νικολιδάκη, θέλω το σχόλιο για την κατάσταση των φραγμάτων και τη Μεσαρά. Κύριε Δασκαλάκη, θέλω να πω ότι για τουλάχιστον την περιοχή τη δικιά μας, το φράγμα της Φανερωμένης τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Εδώ πέρα έχω μία κατάσταση, δηλαδή τη λίστα με τις ποσότητες του νερού που υπήρχαν, που έχει λάβει το φράγμα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2019, τον Απρίλιο μήνα, είχαμε 17 εκατομμύρια και κάτι κυβικά νερό. Το 2020 πάλι 17 εκατομμύρια και κάτι κυβικά νερό. Το 2021 κατέβηκε στα 11 εκατομμύρια, το 2022 πήγε στα 15 εκατομμύρια. Πέρσι το 2023 είχαμε μόλις 8 εκατομμύρια και κάτι. Τον Απρίλιο και φέτο, τον Απρίλιο, τα ποσά μας ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια και κάτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πρόβλημα που έρχεται να αντιμετωπίσουμε σερά. Το πρόβλημα... Ένας κατεξοχήν δήμος του πρωτογενή τομέα. Ακριβώς. Ένας δήμος ο οποίος είναι κατεξοχήν γεωργικός, με προσπάθεια στην τουριστική ανάπτυξη, που το νερό αυτή τη στιγμή μιλάμε για άρδευση, αλλά φυσικά αμέσως μετακυλίζουμε το πρόβλημα και στην ίδρυυση, γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας λεκάνης Μεσαράς είναι ενιαίος. Από τη στιγμή που αρχινάει και έχει πρόβλημα η άρδευση, φυσιολογικό θα μπορέσουμε να έχουμε πρόβλημα και στην ίδρυυση. Άρα, αυτό το μοναδικό ευχάριστο, τέλος πάντων, των τελευταίων ημερών, ήταν η συνάντηση που είχαμε στο Δήμο Αμαρίου. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή, μια συνάντηση η οποία πραγματικά μας ενθαρρύνει σε τέτοιο βαθμό που αρχινάμε να ελπίζουμε. Όχι για άμεσα, για έμεσες καταστάσεις. Τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε ότι το ξεκίνημα του φράγματος στον Πλατή Ποταμό θα είναι μια καινούργια αρχή για τη Μεσαρά. Φυσικά θα είναι μια αρχή, γιατί παλιότερα μιλούσαν για ένα φράγμα στον Πλατή μόνο για να μεταφέρει νερό στο φράγμα Φανερωμένης. Αυτή τη στιγμή είδαμε ότι η μελέτη και η χρηματοδότηση υλοποίησης είναι για ένα φράγμα το οποίο στο πέρασμά του, στην περιοχή του Αμαρίου και στο πέρασμά του, θα συνεχίσει να δίνει νερό και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και του Ρεθύμνου σε αυτή την περιοχή. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Γι' αυτό και εγώ τη μέρα που είμαστε εκεί πέρα αισθάνθηκα την ανάγκη και αισθάνομαι και τώρα την ανάγκη φυσικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι, ξέρετε, μπορεί να αποζημιωθεί μια περιουσία, αλλά όσο και να είναι ο συναισθηματικός δεσμός με την περιουσία σου, είναι αρκετά μεγάλος. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτοί οι άνθρωποι κατανοήσαν την αναγκαιότητα αυτού του φράγματος. Βάζουν παρακαταθήκη για το μέλλον, τις επόμενες γενιές. Ακριβώς. Και τώρα δράτωμε τις ευκαιρίες και τώρα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτής της περιοχής, οι οποίοι έχουν δεχτεί, βοηθάνε το να γίνει το φράγμα, γιατί εκτός το νερό που θα αρδεύει στο Ρέθυμνο, θα είναι η σωτηρία της Μεσαράς. Μάλιστα. Πάμε να δούμε εικόνα από το φράγμα των Μπραμιανών. Είναι το σημαντικότερο φράγμα στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου. Κύριε Νίνο, ποια είναι η εικόνα στο φράγμα των Μπραμιανών? Σχετικά με τα υπόλοιπα φράγματα είναι αρκετά καλή. Εκεί έχουμε κάποιες αστοχίες. Είναι μετά το φράγμα των ποταμών η καλύτερη εικόνα? Είναι η καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν αστοχίες στον αγώ, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν. Υπάρχει σε εξέλιξη όλη η διαδικασία και ενίσχυσης και βελτίωσης του τρόπου αξιοποίησης του νερού, το οποίο συρρέει στον ταμιευτήρα το συγκεκριμένο. Πάντως, σε σχέση με τα υπόλοιπα φράγματα, είναι σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Μάλιστα. 55% αν θυμάμαι καλά περίπου. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες εικόνες, να με βοηθήσετε για να πάμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τον πίνακα, κύριε Νίνο. Είναι τα στοιχεία που μας παραχωρήσατε και σας ευχαριστώ πολύ, από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Να πούμε ότι βλέπουμε σε κύκλο τα φράγματα τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΑΚ. Για αυτούς που συντονίζετε τώρα, μιλάμε για τον Μπραμιανών, των Παρτήρων, του Ινίου, των Δαμανίων. Να διευκρινίσουμε ότι αυτά είναι
Δεν βλέπω τα κόκκινα. Τα κόκκινα, ναι. Ταμών, από Σελέμη, Βαλσαμιώτη και τη, αυτά τα... Της Αγιάς Χανίων και ποταμών. Τα κόκκινα, λοιπόν. Ναι, 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 τα κόκκινα. Αυτά είναι στην διαχείριση του οργανισμού. Τα πράσινα είμαστε σε μια συνεννόηση στο τελικό στάδιο. Mm-hmm. Με μια έτσι μακρόχρονη προσπάθεια συνεργασίας με την περιφέρεια να αναλάβουμε την ασφάλεια και διαχείριση και των υπολείπων τα οποία είναι σε κύκλο. Βλέπουμε λοιπόν τον όγκο που έχει ο ταμιαυτήρας στο κάθε φράγμα. Αν εξαιρέσουμε το φράγμα των ποταμών και μια καλύτερη εικόνα στο φράγμα των παραμιανών, όλα τα άλλα φράγματα αυτή τη στιγμή έχουν μια προβληματική εικόνα, μια εικόνα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το κομμάτι της λειψιδρίας μέσα στο καλοκαίρι, σωστά? Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι, περιορίζονται στην ως επιτοπλίστων για την άρδρευση. Mm-hmm. Οπότε είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα όσον αφορά το κομμάτι της ίδρευσης. Για την άδεση βέβαια είναι ξεκάθαρη εικόνα. Στο νομό Ρεθύμνης δεν θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα υπόλοιπα φράγματα θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι επειδή υπάρχει πληθώρα νερού στο φράγμα των ποταμών, αυτό σημαίνει ότι είμαστε ανεκτικοί σε θέματα σπατάλης, διότι είναι και θέμα κουλτούρας που πρέπει να αρχίζει σιγά σιγά να παγιώνεται και να αλλάζει το πώς αντιλαμβανόμαστε την αξία του φυσικού πόρου, των υδάτινων πόρων, που σε κάθε περίπτωση νομίζω όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι δεν είναι ανεξάντλητη στην Κρήτη. Θέλω να πάμε να δούμε, να βοηθάω και την συνάδελφο την Άννα τη Βασιλιάδη, το στοιχείο με τις ποσότητες του νερού σε δύο συγκεκριμένα φράγματα και θα ήθελα να το σχολιάσουν και οι δήμαρχοι. Παραθέτω τα αριθμητικά δεδομένα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, γιατί απόψε θα ακούσουμε από τον κάθε δήμαρχο που φιλοξενούμε εδώ και ποιο είναι το σχέδιό του για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της λειψιδρίας. Ο κόσμος αγωνιά, γιατί υπάρχουν δήμοι που λένε ότι δεν αποκλείεται, κυρίως τουριστικοί δήμοι που ο πληθυσμός τους διπλασιάζεται, να μπουν στη διαδικασία ακόμα και διακοπή της υδροδότησης κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια εξαιρετικά άσχημη εικόνα και για την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και για τους επισκέπτες μας. Όταν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να δούμε την κάρτα. Κύριε Μπαριτάκη, υπάρχει συνεργασία στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψιδρίας? Κύριε Δασκαλάκη, βεβαίως υπάρχει συνεργασία και πρέπει να υπάρχει συνεργασία τόσο σαν αυτοδιοίκηση, αλλά και με την περιφέρεια Κρήτης από την άλλη και βέβαια πάντα και με την πολιτεία. Mm-hmm. Εμείς από μόνοι μας μπορούμε να έχουμε το σχεδιασμό και κάθε δήμαρχος, κάθε δημοτική αρχή τοπικά μπορεί να δει τις ανάγκες της περιοχής στο σχεδιασμό. Από εκεί πέρα όμως η ευθύνη χρηματοδότησης των έργων και ο βαθμός υλοποίησης εξαρτάται από τις χρηματοδοτήσεις που μπορούν να έρθουν από την πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία. Είτε για έργα ίδρυυσης που είναι το εσωτερικό, είτε το περιβάλλοντος, είτε για έργα άδευσης που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία με τα προγράμματά της θεωρώ ότι βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, εμείς σχεδιάζουμε, έχουμε τις μελέτες μας. Υπάρχουν μελέτες, εδώ είναι ένα θέμα τώρα, ότι μελέτες έχουμε αρκετές. Εκεί που πάσχουμε σήμερα για να υλοποιήσουμε τις παρεμβάσεις και βέβαια αν είχαν γίνει κάποιες παρεμβάσεις νωρίτερα ενδεχομένως να είχαμε σήμερα μεγαλύτερη ασφάλεια, είναι οι χρηματοδοτήσεις. Δυστυχώς σήμερα, κύριε Δασκαλάκη, δεν υπάρχουν ούτε προγράμματα ευρωπαϊκά που να έχουμε την ευχαίρεια χρηματοδοτήσεων, αλλά ούτε και η Εθνική Πόρη, το λεγόμενο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν έχουμε. Με το σταγονόμετρο έρχονται και τα χρήματα για να αντιμετωπίσουμε παρεμβάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει είτε σε φράγματα, είτε σε γεωτρήματα που χρειάζεται, είτε κάποια άλλα μέτρα. Μιας και μιλάτε, θέλω να, και επειδή αφορά και εσάς και τον κύριο Νικολιδάκη, πάμε να δούμε αυτή την κάρτα. Είναι το φράγμα των Μπραμιανών, το οποίο φράγμα Μπραμιανών δεν ξέρω αν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και της δικής σας περιοχής. Είναι δύσκολο. Έχουμε ετοιμάσει, αν θέλετε, την μελέτη η οποία πρέπει να χρηματοδοτηθεί και είμαστε σε ένα καλό δρόμο, πιστεύω, για το φράγμα των Αμυρών Αγίου Βασιλείου, που θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα της περιοχής. Όμως είναι θέμα πλέον στο τελικό στάδιο για χρηματοδότηση. Είναι στοιχεία που μας παραχώρησε η Περιφέρεια Κρήτης. Μιλάμε και για το φράγμα της Φανερωμένης, κύριε Νικολιδάκη. Ένα φράγμα που θα μπορούσε, εφόσον υπήρχε επάρκεια, να καλύψει τις ανάγκες της Μεσαράς. Με αυτά όμως τα αριθμητικά δεδομένα, φέτος το φράγμα της Φανερωμένης δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να καλύψει τις ανάγκες.
με αυτά τα αριθμητικά δεδομένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όχι πολλά. Είμαστε σχεδόν στο όριο ασφάλειας, τουλάχιστον αυτό που εμείς κάθε χρόνο λέγαμε. Ότι όριο ασφάλειας είναι, είμαστε γύρω στα 3 εκατομμύρια, ίσως και 4 εκατομμύρια κυβικά νερό προκειμένου. Μιλάμε για τις εποχές που νερό είχαμε πολύ περισσότερο. Άρα το φράγμα της φανερωμένης το φετινό καλοκαίρι δεν θα βοηθήσει σε τίποτα προκειμένου να καλύψουμε το πρόβλημα της άρδευσης. Σε τίποτα. Θα δώσει μερικές ποσότητες νερού σε περιοχές που εμείς ονομάζουμε ξηρικούς αναδασμούς, mm-hmm. που δυστυχώς αυτές οι περιοχές ποτίζονται μόνο από το φράγμα φανερωμένης, δεν έχουν απαλού πουθενά να παίρνουν νερό και εκεί πέραν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί να κρατηθούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού μέσα στο φράγμα, ούτως ώστε να δοθούν σε αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Σε άλλες περιοχές αναγκαστικά θα καλυφθούν από τις γεωτρήσεις. Που και εκεί πέρα όμως υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Κουβέντα μετά το ΕΒ κάνουμε, συζητάμε. Αυτή τη στιγμή. Τα το ΕΒ διαχειρίζονται την κατάσταση. Σε εμάς το θέμα είναι ότι το 80% της διαχείρισης της άρδευσης είναι από τα το ΕΒ και το 100% είναι από τη ΔΕΙΑ. Δηλαδή ο Δήμος δεν έχει να διαχειριστεί, αλλά φυσικά καταλαβαίνετε για μια περιοχή πρέπει να υπάρχει συζήτηση και συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε Μάλιστα. προβλήματα τα οποία είναι. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που είπατε, κύριε Κλάδο, και νωρίτερα, το φράγμα των ποταμών καλύπτει τις ανάγκες και του Δήμου Μηλοποτάμου, όμως εσείς έχετε και ένα στίχημα στο Δήμο που αφορά τη διαδικασία της αφαλάτωσης. Ναι. Είναι ένα στίχημα της Δημοτικής Αρχής του Μηλοποτάμου. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτή τη διαδικασία? Ναι. Ο Δήμος Μηλοποτάμου έχει προχωρήσει σε μονάδα αφαλάτωσης στο πάνωρμο παροχής 2.000 κυβικών το 24ωρο. Mm-hmm. Αξιοποιούμε μια εφάλμηρη πηγή που είναι στην περιοχή και που δεν χρησιμοποιείται μέχρι τώρα. Το νερό έφευγε στο ποτάμι. Ενισχύουμε λοιπόν την ίδρυυση του τουριστικού οικισμού Πανόρμου, Ρουμελή και Παστής, όλο το μέτωπο αυτό που είναι και το μεγάλο τουριστικό κομμάτι εκτός των Παλί, στο Δήμο το δικό μας. Με τη δυνατότητα επέκτασης της αφαλάτωσης στα 4.000 κυβικά το 24ωρο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντική. Αυτό ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θωρακίζει για ένα μεγάλο εύρος χρόνου μια περιοχή που έχει και δυνατό πρωτογενή τομέα, αλλά έχει και ένα βόρειο κομμάτι πολύ δυναμικό όσον αφορά την τουριστική βιομηχανία, κύριε Κλάδο. Ναι, εννοείται. Όταν έχουμε εξασφαλίσει την άδρευση, την οποία όπως είπαμε και πριν με τον κύριο Νίνο, με τη συνεργασία με τον ΟΑΚ, έρθει τελικά το νερό στο Δήμο το δικό μας. Όταν λύσουμε το πρόβλημα της άδρευσης, εννοείται ότι θα ενισχύουμε μόνο το κομμάτι της ίδρυυσης και αυτή είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση στην περιοχή μας, γιατί είχαμε μια υφάλμηρη πηγή που πήγαινε άχρηστη, το νερό πήγαινε στο ριάκι. Mm-hmm. Τώρα το αξιοποιούμε και μπορεί να φτάσουμε από τις 2.000 κυβικά τις 4.000 κυβικά. Φανταστείτε το 24ωρο ενίσχυση στο ίδιο σύστημα που έχουμε τώρα για την ίδρυυση. Άρα μια ενίσχυση που θωρακίζει πραγματικά. Δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα με αυτές τις κινήσεις που κάνουμε τώρα εμείς εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω σε κάποια τηλεφωνήματα που έχουμε δεχτεί ότι δεν υπάρχει, λέει, εκπροσώπηση των Χανίων στο απόψινό πάνελ της εκπομπής. Αν είχατε συντονιστεί από την αρχή, στο επόμενο μέρος θα είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων και μετερολόγος, όπου θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Έχουμε ξεχωριστή ενότητα για την Δυτική Κρήτη και κυρίως για τα Χανιά. Επειδή αναφέρεστε και στο φράγμα του Βαρσαμιώτη, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Αλλά μιας και υπάρχει ερώτημα, θέλω ένα σχόλιο. Τα Χανιά τα αγαπάμε, κύριε Νίνο, και αυτή η εκπομπή πολλές φορές έχει αφιερώσει ολόκληρες εκπομπές. Θα το δουν οι τηλεθεατές και στο επόμενο μέρος. Εμείς προσπαθούμε και εργαζόμαστε πάντως στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να μάθουμε να αγαπάμε την Κρήτη. Mm-hmm. Πρώτα, όπως αγαπάμε την Εθνική Ελλάδος. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ελπίζω στην πορεία να αναδειχθεί αυτό το σκεπτικό σε ποια βάση το τοποθετούμε. Επί του συγκεκριμένου ερωτήματος για το φράγμα Βαλσαμιώτη, είναι γνωστό ότι είναι μια αστοχία, κατασκευαστική αστοχία, η οποία μέσα από προσπάθειες οι οποίες έχουμε αναλάβει το τελευταίο διάστημα, προσπαθούμε να βρούμε τρόπο θεραπείας αυτής της κατασκευαστικής αστοχίας. Και επειδή εσφαλμένα ακούω και σε σχετικές ανακοινώσεις, οι οποίες ήταν το φως της δημοσιότητας, ότι το συγκεκριμένο φράγμα κατασκευάστηκε από τον οργανισμό με το πρόβλημα mm-hmm. εξ αρχής,
Να πούμε ότι αυτό το φράγμα παραδόθηκε για χρήση και λειτουργία, διαχείριση δηλαδή, στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Υπάρχει αυτή η αστοχία. Έχουμε καταλήξει με τους μελετητές οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα, στον τρόπο με τον οποίο θα το θεραπεύσουμε. Και προφανώς από το σχεδιασμό που θα δείτε παρακάτω, είναι από τις πρώτες προτεραιότητες προκειμένου να μπορέσουμε αυτό το φράγμα των 6 εκατομμυρίων κυβικών να το εντάξουμε. Το φράγμα Παρθανιώτη αντιμετωπίζει, καλύπτει τις ανάγκες ποιων περιεχών των Χανίων, κύριε Νίνο? Είναι ένα φράγμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, καταρχάς, η τροφοδότησή του γίνεται κατάντι του φράγματος. Ο αγωγός φέρνει νερό από πηγές, αλλά κατάντι του φράγματος, βαρυτικά όμως. Μπορεί να αρδρεύσει όλη την περιοχή των Χανίων που είναι κατάντι της περιοχής που έχει κατασκευαστεί. Τα 6 εκατομμύρια κυβικά νερό μπορούν να αλλάξουν και να περιορίσουμε το ενεργειακό ισοζύγιο που αυτή τη στιγμή είναι πολύ αρνητικό στην περιοχή, ιδιαίτερα στο αντλιοστάσιο στην περιοχή Πατελαρίου. Θα δείτε παρακάτω ένα έργο το οποίο το έχουμε βάλει και στο σχέδιο δράσης, το ετήσιο, το οποίο δηλαδή θεωρούμε ότι είναι πρώτης προτεραιότητας, προκειμένου να συνδέσουμε αυτό το φράγμα με τις πηγές των Μεσκλών. Μάλιστα. Θέλω να δούμε τον πίνακα με τις λιμνοδεξαμενές, κύριε Νίνο, και θα ζητήσω το σχόλιο και των δημάρχων. Είναι αυτά τα στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει και θα ήθελα ένα σχόλιο. Καταρχήν, οι λιμνοδεξαμενές, να υποθέσω, λειτουργούν διορθωτικά και βοηθητικά στα φράγματα, σωστά? Όχι, έχουν γίνει σε περιοχές που κρίθηκε από τον σχεδιασμό ότι επαρκούν αυτές οι χωρητικότητες αποθήκευσης νερού, οπότε κατασκευάστηκαν λιμνοδεξαμενές, αντί και λόγω του αναγλύφου δεν μπορούσε, αλλά και οι απαιτήσεις σε ποσότητες νερού καλύπτονται με αυτές εδώ, όπως θα δείτε. Οι λιμνοδεξαμενές έχουν αποθέματα? Θα σας πω, η μεγαλύτερη είναι του οροπεδίου Λασιθίου, που είναι υπό τη διαχείριση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Είναι χωρητικότητας 2,1 εκατομμυρίων κυβικών και φέτος βρίσκεται περίπου σε πληρότητα 55%. Δεν μας απασχόλησε ιδιαίτερα αυτό. Οφείλω να σας πω, διότι προγραμματίζουμε ένα εκτεταμένο αριθμό επεμβάσεων στις αρχές του φθινοπόρου, διότι υπάρχουν από την παρατεταμένη χρήση κάποιες αστοχίες στα υλικά της λιμνοδεξαμενής, οπότε πρέπει άμεσα να κάνουμε τις επεμβάσεις για να μην προχωρήσει αυτή η πρώτη, τέλος πάντων, τάξεως διάτρηση του υποστρώματος, και για να μην έχουμε διαρροές στο μέλλον προγραμματίζουμε να κάνουμε επεμβάσεις. Οπότε δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό για μας το ότι δεν καταφέραμε φέτος να γεμίσει η συγκεκριμένη δεξαμενή. Γέμισε όμως η δεξαμενή του Χαυγά που διαχειρίζεται το ΕΒΕ του Οροπεδίου Λασιθίου, οπότε θεωρούμε, σε συνεννόηση με το Δήμο Οροπεδίου και με τον ΕΒΕ, ότι οι ανάγκες της περιοχής θα καλυφθούν στο 100%. Μάλιστα.